Δείχθηκε για έναν ηλικιωμένο άνδρα η σύγκρουση χθες το βράδυ δύο αυτοκινήτων στο δρόμο πριν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Τα δύο οχήματα, άγνωστο πώς, συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα το θανατηφόρο τραυματισμό ενός 76χρονου άνδρα, ο οποίος οδηγούσε το ένα όχημα, και το σοβαρό τραυματισμό ενός ακόμη άνδρα που ήταν στο δεύτερο όχημα. Το σημείο της σύγκρουσης μετατράπηκε σε σημείο που έμοιαζε με πολεμικό σκηνικό και παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, η άφιξη στο σημείο δεν άφησε περιθώρια για τον ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος είχε ήδη αφήσει μετά τη σύγκρουση την τελευταία του πνοή. Στο σημείο της σύγκρουσης έφτασε και η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς η σφοδρότητα ήταν τέτοια που χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός των δύο ανδρών. Ο 35χρονος άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Για αρκετή ώρα μέχρι και την απομάκρυνση των οχημάτων από το σημείο της σύγκρουσης, η κίνηση γινόταν με δυσκολία, με τους οδηγούς που κινόνταν στο οδικό δίκτυο να βλέπουν μουδιασμένοι για μία ακόμη φορά στη συγκεκριμένη περιοχή ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που βύθισε στο πένθος μία ακόμη οικογένεια.